Για να πάμε στο Φάνη να δούμε τι έγινε χθες στη Βιωτία με το συμβόλαιο θανάτου, κατά πώς φαίνεται. Του Γιάννη Καυτούρου. Ενός πολύ γνωστού ανθρώπου στις αρχές. Ναι. Γιάννης Καυτούρος, 55 ετών, βαρύ όνομα της νύχτας. Η αστυνομία είναι προς αναζήτηση των τεσσάρων δραστών που πήραν μέρος στην εμψυχρό δολοφονία του. Είναι από τις λίγες φορές στα περίπου 20 συμβόλαια θανάτου που έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια που μένουν πίσω τόσο πολλά ευρήματα σχετικά. Μένουν σχετικά τόσα πολλά, διότι συνήθως δεν μένει τίποτα, ή από τις λίγες φορές που έχουν γίνει τόσα πολλά λάθη εκ μέρους των δραστών. Ένα από αυτά είναι η εγκατάλειψη της μίας από τις δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποίησαν οι τέσσερις δράστες στην επίθεση. Πιθανότατα λόγω βλάβης αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν και εκτιμάται ή ότι έγινε προσπάθεια να φύγουν με διερχόμενο όχημα και ή ήρθε κάποιο όχημα συνεργών τους. Φαίνεται να έχει πάρει και τουλάχιστον μέρος ένα όχημα υποστήριξης και να έφυγαν προς Αθήνα ή να κρύφτηκαν και να κρύβονται ακόμη προς ορεινά σε ορεινή περιοχή. Γι' αυτό είχε πάρει μέρος αρχικά και ενδεχομένως να πάρει και σήμερα, δεν ξέρουμε, μέρος της έρευνες και ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης, ένα το οποίο το είχαν οργανώσει φυσικά, δεν μπορούμε να το πούμε λάθος, είναι ότι κινήθηκαν αρκετά χιλιόμετρα, έφτασαν στα Δερβενοχώρια, εκτιμάται ότι έχουν φύγει από την Αθήνα οι δράστες, για να πάρουν μέρος στο χτύπημα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν καλύψει μεγάλο μέρος απόστασης και να μπορούν να εντοπιστούν από κάμερες καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Και ακόμη μία, κάτι που πιθανόν να μην το περίμεναν, είναι ότι ο Γιάννης Καυτούρος είχε όπλο, όπως έχει πάντα τα τελευταία χρόνια, είχε τα τελευταία χρόνια πάνω του, φοβόταν ιδιαίτερα ότι θα δεχθεί κάποια επίθεση, είχε δεχθεί και παλαιότερα μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού τον Ιούνιο. Μα κυκλοφορούσε με ασφάλεια, με προστασία. Και βασικά δεν πολύ κυκλοφορούσε, αυτό μου λέγανε αστυνομικοί της ασφάλειας. Πριν από τρία χρόνια αποφυλακίστηκε και φρόντιζε τις κινήσεις του. Είχε δεχθεί επίθεση στις φυλακές. Είχε πάντα όπλο πάνω του, είχε φρουρούς να τον ακολουθούν με συνοδευτικό αυτοκίνητο, έτσι, με ένοπλοι. Για κάποιο λόγο δεν είχαν πάρει άδεια οι φρουροί αυτοί την ώρα της επίθεσης και αυτό εκμεταλλεύτηκαν δράστες. Το λάθος λοιπόν, που μπορεί και να μην ήταν ο εφηδιασμός σε πάση περιπτώσει, είναι ότι ο Γιάννης Καυτούρος τους αντιλήφθηκε, έβγαλε όπλο και για αρκετή ώρα υπήρχε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οπότε και στο σημείο της επίθεσης ενδεχομένως να έχουν αφήσει και άλλα. Πάντως τους είδε να πλησιάζουν στο σπίτι. Καθόταν, ναι, ήταν στην εξοχή κατοικία που βλέπει στα πλάνα, μαζί με την οικογένειά του. Του συμμετέρου. Έχει τραυματιστεί και η κόρη του και ο πατέρας της. Και τους βλέπει με τα καλάδικα στα χέρια και τις κουκούλες να τους πλησιάζουν. Πετάγεται μέσα, παίρνει το όπλο και αρχίζει και πυροβολεί. Και αρχίζουν και τα καλάδικοφ να πυροβολούν, οι εκτελεστές δηλαδή, και τραυματίζεται και το ένα από τα παιδιά του, η μία κόρη. 22 χρονών η κόρη από εξωστρακισμό. Λέγεται ποιος να ξέρει τώρα στο τι έχει γίνει ακριβώς εκεί. Ναι, ναι. Και ο πατέρας τους. Και βρήκανε πόσους κάλικες έχουν βρει, παιδιά, μέχρι στιγμής, 14, 15. Σοβαρά, 15. Μάλιστα. 15. 15 κάλικες από Καλάσνικοφ και ένας κάλικας των 9 χιλιοστών. Τώρα λένε, λένε ότι εμείς άνθρωποι της νύχτας δεν είμαστε, από όσα μαθαίνουμε είναι και από όσα ακούμε, λένε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άγραφος νόμος ότι όταν είναι με την οικογένειά τους σε μέρες αργίας, γιορτής και τα λοιπά στο σπίτι τους, δεν τους χτυπάνε. Υπήρχε, θα πω εγώ, μετά τη δολοφονία του Γρίβα, έξω, μάλιστα, από το σχολείο του παιδιού του, μπροστά στο παιδί του, μάλιστα, χάθηκε η μπέσα, αυτό λένε. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι της νύχτας και οι άνθρωποι της ασφάλειας. Άρα το κατήγησαν τον νόμο, τον παραβίασαν τον νόμο. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Μεγάλο θέμα. Τον παραβιάζει ένας, τον παραβιάζουν. Ο Καυτούρος βέβαια λέει, εγώ παιδιά, είχε συνηθεί και στο παρελθόν, είχε πάει και Κορυδαλλό, έλεγε εγώ με τη νύχτα δεν έχω σχέση. Η αστυνομία βέβαια έλεγε και οι αρχές και η δικαιοσύνη ότι είχε γίνει. Για εκβιασμούς, για ανθρωποκτονία, για την απαγωγή του εφοπλιστή του κ. Παναγόπουλου. Ήταν στην πολύ μεγάλη δικογραφία του εκβιαστών που σχηματίστηκε το 2002. Είχαμε πάνω από 40 συλλήψεις μεγάλων ονών. Οπότε είχε ένα πολύ έντονο παρελθόν. Δεν το συμπλήρωσα πριν. Ναι. Ευλαβία δεν συμπληρώσαμε πριν ότι η επίθεση που είπα ότι έγινε τον Ιούνιο του 2018 μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ναι, ήταν από έναν Αλβανό εμπλεκόμενο στην υπόθεση δολοφονίας του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Μάλιστα. Και από τότε ήξερε ότι είναι στόχος σε κάποιο συμβολείο θανάτου και έπαιρνε όλα αυτά τα μέτρα που έπαιρνε ο Γιάννης Καυτούρος. Μάλιστα.
Θέλω να σας πω ότι πολύ καιρό τώρα λέγανε, ας πούμε, οι αστυνομικοί της ασφαλείας ότι κρύβεται πάνω στα βουνά εκεί, ότι δεν κάνει εμφανίσεις, ότι ήταν πολύ προσεκτικός, ότι μετά από τις εκτελές και τον κύκλο αίματος στη λεγόμενη Greek Mafia ήξερε ότι θα είναι ο επόμενος, το ψάχνανε. Και εκεί έκανε το λάθος. Πάντα κάποιος χαλαρώνει. Ναι. Δηλαδή, όσα μέτρα και να πάρεις, κάποια στιγμή χαλαρώνεις. Και εκεί χαλάρωσε. Συγγνώμη, η αστυνομία δεν τον αναγνωρίζει. Του σε ποια είχε ξεπεδέψει με τις υποθέσεις του. Είχε αποφυλακιστεί πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Μάλιστα. Είχε αποφυλακιστεί και αθωωωθεί για κάποιες άλλες υποθέσεις. Ναι. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, το συμβόλαιο θανάτου υπογράφεται είτε για να μην. Είτε για κάτι που έχει γίνει πριν και το θεωρούν υπεύθυνο αυτόν το θύμα της επίθεσης, είτε για να μην τους προλάβει, λένε οι αστυνομικοί. Δηλαδή, να μην υπογράψει αυτός κάποιο συμβόλαιο θανάτου εις βάρος κάποιου άλλου και έτσι. Είτε να μην δώσει, είτε να μην διαπραγματευτεί. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πάνω από 20 εκτελέσεις και μάλιστα πολύ μεγάλων ονομάτων της νύχτας.